Καλησπέρα σας από τη Βάρδα. Το άτομο του Πάτρας είστε μερικά χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα, σε μια κομμόπολη κοντά, για να συναντήσει πλέον έναν κάτοχο παγκοσμίου ρεκόρ, έναν Έλληναν οδηγό, έναν οδηγό που έχει δώσει πολλά στο ελληνικό dragster και πριν λίγες μέρες κατάφερε για μία ακόμη φορά και έκανε ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Δίπλα μου ο Γιάννης ο Λαυρόπουλος, σίγουρα κανένας δεν τον ξέρει έτσι, όλοι τον ξέρουν σαν Κάσπερ. Θα μας πει πώς πέρασε στο Πολύκαστρο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που σε έχουμε μαζί μας, μας φιλοξενείς στο συνεργείο που βρίσκεται στη Βάρδα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ το άτομο του Πάτρας για όλη την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και προσφέρει το θέμα μας όλους τους τηλεθεατές στο ίντερνετ. Έχουμε έρθει εδώ μέσα στο ιατρείο των εισαγωγικών. Όλο και κάτι μας χορεύεις, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που έκανες πριν λίγες μέρες στο Πολύκαστρο. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγώνας. Ήταν ο πρώτος αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όπου κατακτήσαμε το παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία Pro Zeta με ένα Yamaha 125, η δύο κατασκευή. Κάναμε 9994 με 203 χιλιόμετρα έξοδο. Για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος, μιλάμε για έναν αγώνα πανελλήνιου πρωταθλήματος, το οποίο σπάσαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, δηλαδή ένας οδηγός από την εντός εισαγωγικών μικρή Βάρδα, κατάφερε και έκανε χρόνο κάτω από 10 δευτερόλεπτα με ένα παπάκι εντός εισαγωγικών που οι περισσότεροι δεν θα τολμούσαν καν να καβαλήσουν για να περάσουν τα 200 χιλιόμετρα. Σωστά. Είναι κάτι μοναδικό νομίζω να κάνεις τέτοια, να κατακτάς μόνο τέτοια πράγματα. Εμείς έχουμε δώσει, έχουμε πολύ χρόνο δώσει, χρήμα και μαζί με την ομάδα μου έχουμε καταφέρει όλες αυτές τις επιτυχίες. Δεν είναι εύκολο να πας ένα μηχανάκι και να πας να κάνεις 9 δευτερόλεπτα. Είναι τουλάχιστον αυτό το πράγμα από 8 χρόνια τώρα, δηλαδή εξελίσσουμε ένα μοντέλο για να το φτάσουμε στο στάδιο που είναι τώρα. Αυτό λίγο πολύ το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Σίγουρα δίπλα στην Κάσπερ Racing Team, στην οποία ανήκεις και φυσικά είσαι ο οδηγός, φαντάζομαι ότι θα έχεις κάποιους ανθρώπους που σε στηρίζουν και σε βοηθάνε. Αυτή είναι η ομάδα μου B&B, Racing by Toyas, ο Χρήστος Toyas, ο Χρήστος Νίκος και ο Θεοχάρης ο Βίλας, που από το 9 που είμαι στην ομάδα τους έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Το 2010 κατέκτησα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το 2011 επίσης, το 2012, το 2013. Το 2014 έπαιξα λιγότερους αγώνες, δεν μπόρεσα να κατακτήσω το πρωτάθλημα, ήμουν δευτεραθλητής. Και το 2015 έφτασα να κάνω ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Χάρη σε αυτούς που με στηρίζουν από το 2009, έχουν κάνει πάρα πολλά για μένα, έχουν πιστέψει σε μένα και οφείλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλο αυτό που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια σε μένα. Το ότι στον πρώτο αγώνα έκανες το παγκόσμιο ρεκόρ σημαίνει ότι η προσπάθεια σταματάει ή πάμε για το πρωτάθλημα? Όχι, εννοείται. Δεν σταματάει τίποτα εδώ. Εντάξει, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε πάλι τον ίδιο χρόνο σε καιρικά φαινόμενα λίγο πιο normal, διότι είχε πολύ αέρα στο Πολύκαστρο. Θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε πάλι τον ίδιο χρόνο σε καιρικά φαινόμενα κανονικά, χωρίς αέρες. Πες μου λίγο την άποψή σου από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, καλός αγώνας. Δεν θα ήθελα να έλεγα καλύτερος, υπήρχαν πολλά λάθη. Ήταν και ο αέρας που δεν μας βοήθησε να κάνουμε ένα αγώνα καλό. Γίνανε μόνο 3 περάσματα και δεν μπήκαμε καν στις κόντρες. Δεν θα το έλεγα ότι ήταν ό,τι καλύτερο από θέμα διοργάνωσης. Ήταν λίγο, δεν κυλούσαν τα πράγματα σωστά. Και οι δύο ομοσπονδίες, και το αυτοκινήτου και τη μοτοσυκλέτα, εντός εισαγωγικών θα έχουν αγριέψει με τα μέτρα ασφαλείας. Την εξέλιξη αυτή πώς τη βλέπεις, είναι θετική για το άθλημα? Εννοείται. Είναι ασφαλές όλα αυτά που κάνουν, δεν είναι ότι πάνε πίσω το άθλημα, μπροστά το πάνε. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μπράβο που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα για να γίνονται ασφαλεία αγώνες, να μην υπάρχουν ατυχήματα. Είδα πάνω στη φόρμα σου ραμμένο ένα ριβ για τον αδερφό σου εντός εισαγωγικών, τον πολύ καλό στο φίλο, τον Νίκο τον Μπερδέ. Ναι. Σε κοιτάει από ψηλά, είμαστε όλοι σε όλη την Ελλάδα, 100% σίγουροι. Σίγουρα. Εντός εισαγωγικών, θέλω να του πεις κάτι. Πιστεύω
πιστεύω να είναι χαρούμενος, ήταν επιθυμία του να σπάσουμε τα χρονόμετρα, το έκανα εγώ για αυτόν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γιάννη, σε ευχαριστούμε που μας φιλοξένησες. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Θέλω να σε δω να κατεβαίνεις αρκετά από το 10, να πάμε για 9 χαμηλά, αν και είναι λίγο περίεργο να το λέω, ξαναλέω, με ένα μηχανάκι πανάλαφρο, με ένα μηχανάκι το οποίο περνάς την ταχύτητα εισόδου μετά τα 400 μέτρα πάνω από 200 χιλιόμετρα. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το 2015 και γενικότερα σε ό,τι κάνει τη ζωή σου, αλλά και στον χώρο σου, πραγματικά μπορεί ο καθένας να επισκεφτεί, να το αποδείξεις ότι ξέρεις και να βιδώνεις έτσι από τον οδηγά. Σίγουρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τέλος τους χορηγούς μου, που είναι το T-Set House που φτιάχνει τα μπουζάκια, το software την Ιντάνιο Βαϊκόλας, όπου ρυθμίζουμε το μηχανάκι αυτό, και το Αγάλι Παπέσο, το οποίο έχει βάψει το μηχανάκι που κάναμε 9 δευτερόλεπτα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το Άτομο Πάτρας, που με στηρίζει, που με προωθεί στον κόσμο, για να δει και όλος ο κόσμος όλες αυτές τις επιτυχίες που έχω πάνω μου. Να είσαι καλά Γιάννη, θα είμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθειά σου, όχι μόνο σε εσένα, σε κάθε οδηγό που κάνει διάσημη την Ελλάδα στο εξωτερικό, και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.